Με κεντρικό σύνθημα Αγώνας για Υγεία, πολίτες και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, φορέων και σωματείων πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου και στην Άρτα κινητοποίηση, διεκδικώντας, όπως τόνισαν, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την άμεση λήψη μέτρων προστασίας. Σε σχετική ανακοίνωση τονίζουν: έχουν περάσει 2 χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας, η κρατική διαχείριση και εγκληματική κυβερνητική πολιτική έχουν δημιουργήσει ένα εφιαλτικό τοπίο για την υγεία, τη ζωή και την αξιοπρέπεια του λαού. Δεκάδες συνανθρωποί μας χάνουν καθημερινά τη ζωή τους ή βρίσκονται διασωληνωμένοι σε αποδεκατισμένα νοσοκομεία με ανεπαρκείς υποδομές και λιγοστό εξουθενωμένο ιατρικό προσωπικό. Μπροστά στην εκτείναξη των κρουσμάτων, η κυβέρνηση συνέχισε την προκλητική εξυπηρέτηση των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας, αρνούμενη να εξασφαλίσει επαρκή δωρεάν τεστ. Τεράστιες ουρές συγκεντρώνονται έξω από διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία. Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ο ΕΟΔΙ έχει καταρρεύσει. Το ΕΣΥ έχει αποδεκατεστεί με αποτέλεσμα την αύξηση θανάτων από COVID-19 και την αδυναμία κάλυψης άλλων επιγουσών ιατρικών αναγκών. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήσει μόνη της την κοινωνία, εστιάζοντας στην πόλωση, τη στοχοποίηση και στις διαρκείς διαβεβαιώσεις για το τέλος της πανδημίας. Σήμερα μια πρωτοβουλία προκειμένου να δειχτούν και να στηριχτούν αυτές οι ανάγκες που υπάρχουν για τους πολίτες και κυρίως για την αξιοπρέπεια, όπως τονίζετε. Η αξιοπρέπεια των πολιτών εκτός από την υγεία τους, εκτός από τα οικονομικά τους, μέσα στις πολλαπλές κρίσεις, ναι, η αξιοπρέπεια δεν είναι εξασφαλισμένη. Και όχι μόνο δεν είναι εξασφαλισμένη, νομίζω ότι πια μετά από τις 2 χρόνια τραγωδία, είμαστε στο 5ο κύμα της πανδημίας και η κυβέρνηση παρακολουθεί πότε αμήχανα, πότε ανέμελα, πότε με την ασφάλεια ότι έχει τελειώσει η πανδημία και όπου να είναι ξεμπερδεύουμε, κάνοντας την ευχή της πραγματικότητα, έχει αφήσει αθωράκι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σήμερα συνάνθρωποι μας πεθαίνουν, συγγνώμη, έξω από τις εντατικές μονάδες, με μια πρόχειρη διασωλήνωση, τα ράτζα είναι γεμάτα και δεν κινδυνεύει μόνο από τον κορονοϊό, αλλά από όλα τα άλλα νοσήματα, με δεδομένο ότι το ΕΣΥ έχει μετατραπεί σε μονοθεματικό εθνικό σύστημα υγείας. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι τραγικά. Υπάρχουν νεκροί, είναι 100 νεκροί την ημέρα, δεν είναι Σάββατο απλώς. Και αυτό το καμπανάκι όφιλε να έχει χτυπήσει την κυβέρνηση. Υπάρχουν θάνατοι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Σήμερα είναι μια πανελλαδική δράση για να υπερασπίσει το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στη ζωή στα αλήθεια. Οι πολίτες κινητοποιούνται, εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να ενώσουμε τη φωνή μας σε αυτό το αίτημα. Δεν θα πάψουμε να το διεκδικούμε. Σήμερα, εκτός το ότι δεν έχει θωρακιστεί το σύστημα, όπως ξέρετε, έχει σταματήσει ουσιαστικά και το σύστημα έχει νηλατήσεων. Έτσι τα κρούσματα είναι δεκάδες χιλιάδες, χωρίς να συμβαίνει τίποτα, ελπίζοντας η κυβέρνηση ότι και αυτό το κύμα θα περάσει. Πάση περιπτώσει, συνιστώ στους πολίτες και από εδώ και με την ιδιατρική μου ιδιότητα, στα αλήθεια να προσέχουν με αποστάσεις, με μάσκες, αλλά και τον εμβολιασμό. Οι πολίτες έχουν καταλάβει πια, η απόγνωση τους έχει κυριεύσει και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Κυρία Γεροβασίλη, όλο το προηγούμενο διάστημα είχατε συναντήσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, έχοντας διαμορφώσει πλήρη εικόνα και για τη λειτουργία του δικού μας νοσοκομείου. Έχω κάνει και συναντήσεις στο νοσοκομείο, αλλά βρίσκομαι και σε επαφή συχνά με το προσωπικό και τους γιατρούς, αλλά και το παραϊατρικό προσωπικό. Υπάρχουν φοβερές ελλείψεις και στα εργαστήρια. Στο ακτινολογικό πρόσφατα περνάει μια κρίση. Και οι γιατροί είναι στα όρια και το νοσηλευτικό προσωπικό στα όρια των αντοχών τους. Ούτε ένας μόνιμος γιατρός ή νοσηλευτής δεν έχει προσθεθεί στο σύστημα. Με επικουρικούς, με μετακινήσεις, με αποδυνάμωση άλλων μονάδων του κέντρου υγείας, των κέντρων υγείας. Δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί η υγεία των πολιτών, συν το ότι συσσωρεύει όλο τον κόσμο στο νοσοκομείο, ακόμα και αυτούς που μόνο μια πρωτοβάθμια περίθαλψη θα ήταν αρκετή, πρωτοβάθμια αντιμετώπιση. Επανειλημμένα μιλάμε, τα αιτήματά τους μεταφέρονται, διεκδικούνται και είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή και την αγωνία με όλους.
Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Έχουμε κινητοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ Άρτας για να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία, την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας την έχει στερήσει. Διεκδικούμε μια καλύτερη υγεία, διεκδικούμε υγειονομικούς. Τα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή είναι άδεια από προσωπικό. Πολλοί είναι σε αναστολή, άλλοι έχουν αρρωστήσει, προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Οι ασθενείς υποφέρουν, διεκδικούμε μια καλύτερη δημόσια υγεία. Διεκδικούμε μοριακά τεστ, δωρεάν μοριακά τεστ, rapid, διεκδικούμε μονάδες να υπάρχουν πιο πολλές στην πόλη μας ιδίως, για να μπορεί ο κόσμος να πάει να εξεταστεί. Καλύτερες για τα σχολεία αξιοπρέπεια, διότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή, τα σχολεία είναι άδεια, γιατί οι γονείς φοβούνται να στείλουν τα παιδιά τους, νοσούν παιδιά. Και όπως καταλαβαίνετε, με το 50% συν 1 δεν μπορεί να σταθεί μια τάξη, γιατί αυτή τη στιγμή το μέτρο αυτό δεν πιάνει. Και όταν βλέπεις να λείπουν 3 παιδιά από κορονοϊό σε ένα τμήμα, εννοείται ότι και οι υπόλοιποι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους για μάθημα. Τα σχολεία υπολειτουργούν, τηλεκπαίδευση δεν υπάρχει μετά από το φιάσκο της Cisco. Και διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή. Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, την αξιοπρέπειά μας. Τόσο η τωρινή όσο και οι άλλες προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν ευθύνη για τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την κοινωνική κατάρρευση. Αντί μπροστά στην πανδημία να ενισχυθεί η δημόσια υγεία και να παρθούν μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση εξαπολύει μια αυταρχική επίθεση στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Αντιμετωπίζει την πανδημία με αυταρχισμό, καταστολή και απολύσεις, ενώ βάζει διαρκώς στο στόχαστρο τον συνδικαλισμό, τις διαδηλώσεις, το πανεπιστημιακό άσυλο, τα δικαιώματα των προσφύγων και άλλα. Μετέτρεψε την ανάγκη για καθολικό εμβολιασμό σε εργαλείο μετάθεσης ευθυνών, τορπιλίζοντας και το πρόγραμμα εμβολιασμού. Ναι, σήμερα είναι η πανελλαδική δράση σε όλες τις πλατείες, 12 η ώρα στο Σύνταγμα, για την υγεία και για την αξιοπρέπεια του λαού, γιατί πέρα από αυτά που βιώνουμε τα 2 τελευταία χρόνια ως προς τη διαχείριση της πανδημίας της COVID-19, υπάρχει μια συνολική εφαρμογή πολιτικών που έχουν υποβαθμίσει φοβερά την ποιότητα ζωής και τη ζωή των πολιτών της χώρας. Πλέον το βλέπουμε όλοι, υπάρχει καλπάζουσα ακρίβεια, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας και πολλοίς κόσμος ζει κάτω πλέον από τα επίπεδα της φτώχειας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ, δεν μπορούν να βρουν τα προστοζήν. Στο δε χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 2 χρόνια τώρα τα νοσοκομεία και οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν σηκώσει μόνες τους όλο το βάρος της διαχείρισης της πανδημίας, και από την πλευρά της κυβέρνησης όχι μόνο πλέον έχουν σταματήσει ακόμη και τα χειροκροτήματα, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι επικουρικοί που είχαν προσληφθεί το Μάιο του 2020 να απολύονται και να φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι προϋπολογισμοί συνεχίζουν για δεύτερη χρονιά να είναι μειωμένοι για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Ουρές ανθρώπων έξω από ιδιωτικά κέντρα και φαρμακεία προκειμένου να κάνουν rapid test και PCR. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προϋπολογισμός προκειμένου αυτά να μπορούν να γίνονται στα νοσοκομεία. Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές παρέμβαση στη διοίκηση του νοσοκομείου ώστε να γίνονται rapid test και PCR και για το προσωπικό και για τους πολίτες στο νοσοκομείο της Άρτας. Και η απάντηση είναι ότι εμείς θέλουμε, αλλά δεν έχουμε χρήματα να πάρουμε τα αντιδραστήρια για να το κάνουμε. Το ζήσαμε όλοι τις 3 προηγούμενες εβδομάδες με την έξαρση της πανδημίας λόγω της μετάλλαξης όμικρον, όπου βλέπαμε, και εσείς δεν βλέπατε, ότι δεν υπήρχε πουθενά πρόσβαση για να μπορείς να κάνεις, χωρίς να πληρώσεις, μοριακό έλεγχο ή rapid test. Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζει και χειροτερεύει. Εμείς θεωρούμε ότι η μόνη λύση απέναντι σε αυτή την εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι επιτέλους αυτή η οργή που υπάρχει στην κοινωνία, και δεν είναι υπερβολή η λέξη οργή, να μπορέσει να εκφραστεί δημιουργικά, έτσι ώστε να σταματήσουμε αυτές τις πολιτικές να εφαρμόζονται. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
έχει στόχο τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή την ιδιωτικοποίησή του. Αυτό θα το κάνει όχι μόνο μετά το τέλος της πανδημίας, το κάνει και τώρα. Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις νομίζω ότι θα πρέπει οι πολίτες όλοι να οργανωθούμε και να κρατήσουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, την υγεία σαν δημόσιο αγαθό, και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, δηλαδή να μην πληρώνουμε για εξετάσεις, να μην πληρώνουμε για πρόσβαση σε γιατρό και να έχουμε νοσοκομεία και κέντρα υγείας που να ανταποκρίνονται στις λαϊκές ανάγκες. Με αυτό το σκεπτικό είμαστε εδώ σήμερα για να ενημερώσουμε τους πολίτες της Σάρτας. Κυρία Κιτσαντά, παρέμβαση σήμερα για θέματα που αφορούν την δημόσια υγεία και την αξιοπρέπεια του λαού. Ναι, η δημοτική μας κίνηση στηρίζει την καμπάνια που γίνεται πανελλαδικά σήμερα σε όλες τις κεντρικές πλατείες των πόλεων της χώρας. Για το θέμα της υγείας, για τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, για τις υποδομές που καθημερινά φθήνουν, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα άμεσης ανάγκης ενίσχυσης του ΕΣΥ, στήριξη των εργαζομένων στην υγεία. Κλινικές, ακόμα και επίταξη ιδιωτικών κλινικών για να καλύψουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν στο θέμα των νοσηλιών και των διασωληνώσεων, μέτρα προστασίας για όλο το λαό, για τους μαθητές και για τους εργαζόμενους. Στέλνουμε αυτό το μήνυμα σήμερα γιατί θεωρούμε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και τοπικά το νοσοκομείο της Σάρτας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Παρόλη τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, μαθαίνουμε ότι κλείνουν τμήματα όπως στο κέντρο υγείας της Σάρτας όπου κλείνει το ακτινολογικό. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των Αρτινών πολιτών. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να υψώσουμε ένα μήνυμα, μια φωνή και να στείλουμε ένα μήνυμα αντίστασης και συγχρόνως μια καταγγελία προς την κυβέρνηση και τους υπόλοιπους φορείς του κράτους να ενισχυθεί άμεσα το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν αντέχουμε άλλο. Πρέπει να φύγουμε από αυτό τον κυκαιώνα της πανδημίας και πρέπει να μπορέσει να σταθεί η κοινωνία όρθια. Ή δυνατόν με τις λιγότερες νοσήσεις και με τους λιγότερους θανάτους. Είμαι μέλος της Κεντρικής Περιτροπής του ΜέΡΑ25, στηρίζουμε όλες τις δράσεις που γίνονται για την υγεία. Ζητούμε δωρεάν rapid test, μοριακά test για όλο τον κόσμο, στήριξη των εργαζομένων, να υπάρχει μια αύξηση και των τεστ για τα παιδιά, για τη μαθητική κοινότητα, όπου εκεί, όπως γνωρίζουμε, είναι πιο εύκολο να διαδοθεί ο ιός και από εκεί και πέρα να το μεταφέρουν και σε πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, να γίνει στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας. Η αύξηση όλου αυτού του κόστους της ζωής έχει οδηγήσει τον κόσμο σε μία εξαθλίωση. Επομένως, αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχει στήριξη των μικρομεσαίων και όχι μόνο στήριξη των μεγάλων κεφαλαίων σε αυτή τη χώρα. Στήριξη στην υγεία. Η πανδημία έχει καταστρέψει πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει να στηριχτεί με όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν και από εμάς, από τους πολίτες, αλλά κυρίως από το κράτος.